το αίτημα και η ανάγκη αλλαγής της στρατηγικής και των προτεραιοτήτων για την πολιτική προστασία στη χώρα είναι περισσότερο από ποτέ επίγον στις σημερινές συνθήκες της κλιματικής κρίσης, αποκτώντας έναν υπαρξιακό χαρακτήρα για το περιβάλλον και την κοινωνία. Αυτό είναι ένα από τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγει ο Παναγιώτης Καρκατσούλης, συγγραφέας του βιβλίου με τίτλο «Διοίκηση κρίσεων και καταστροφών στο παράδειγμα της πολιτικής προστασίας», που παρουσιάστηκε την Τρίτη στον Πολυχώρο Δημήτρης Χατζής. Ο κύριος Καρκατσούλης είναι ειδικός επιστήμονας σε θέματα απλούστευσης διαδικασιών και νομοθεσίας, σύμβουλος του ΑΣΕΠ, ενώ έχει διατελέσει και πρώην βουλευτής. Χαιρετισμό στην εκδήλωση παρουσίασης απίφθηναν ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Θωμάς Μπέγκας, ο Αντιδήμαρχος Αρμόδιος για θέματα πολιτισμού Μινάς Πασχόπουλος και ο Δημήτρης Αλεξίου, ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου σε θέματα πολιτικής προστασίας. Είναι σημαντικό να έχουμε ένα σχέδιο δράσης πριν ακόμα την εμφάνιση μιας κρίσης. Η προετοιμασία είναι κλειδί για την αντιμετώπιση των προκλήσεων με επιτυχία. Επενδύοντας σε συστήματα προειδοποίησης, εκπαίδευση και προετοιμασία της κοινότητας, μπορούμε να μειώσουμε τον αντίκτυπο των κρίσεων και να προστατεύσουμε τους πολίτες μας. Επίσης, τα έργα υποδομών αλλά και η νέα φιλοσοφία που θέλει τις πόλεις να λειτουργούν ως φουγγάρια είναι κρίσιμοι παράγοντες. Στόχος μας θα γίνεται να κάνουμε όλα όσα πρέπει, τόσο για να μην βρεθούμε μπροστά σε μια φυσική καταστροφή, όσο και στην απευκταία περίπτωση που το κακό χτυπήσει την πόρτα μας, να είμαστε έτοιμοι να δράσουμε άμεσα και αποτελεσματικά. Είναι πλέον απαραίτητο να αναγνωρίσουμε ότι η πρόληψη και η προετοιμασία είναι καθοριστικές στην αντιμετώπιση αυτών των κρίσεων. Και η πολιτική προστασία πρέπει να αναδείξει τον ρόλο της στην ενημέρωση και εκπαίδευση του πληθυσμού, στη δημιουργία σχεδίων έκτακτης ανάγκης και στην εφαρμογή τεχνολογικών καινοτομιών για την παρακολούθηση και την αντιμετώπιση των κινδύνων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, δεν έχει αναφέρει αρκετές φορές ο κύριος Καρκατσούλης, είναι τα περιφερειακά συντονιστικά κέντρα πολιτικής προστασίας που ακόμα σχεδιάζονται. Ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα που έχω δει ο ίδιος στον νόμο αυτόν είναι τα περιφερειακά επιχειρησιακά συντονιστικά όργανα και τα τοπικά επιχειρησιακά συντονιστικά όργανα, περιφέρειες και δήμοι αντίστοιχα. Μαζέψτε αυτό που λέγεται επιτελικό πάνω, δηλαδή ποιος δίνει κατεύθυνση και τι λέει, και περάστε όλη την πρακτική στα κατώτερα επίπεδα. Κατώτερα επίπεδα σημαίνει τοπικά επίπεδα, δεν σημαίνει κατώτερα ιεραρχικά, να εξηγούμαστε. Έτσι. Εδώ στην Ελλάδα αυτό ήταν ένα εισερχόμενο, άρχισε να ασχολούμαι με αυτά τα πράγματα τότε, και το δεύτερο είναι η τραγωδία της Ηλίας. Στην Ηλία είχα την εξής τύχη, σε εισαγωγικά, ο τότε υπεύθυνος για την δημιουργία του φακέλου καταστροφής, ξέρετε, έτσι, όταν γίνεται μια καταστροφή, μετά πρέπει να υπάρχει μια ερευνητική διαδικασία, τι πήγε στραβά κτλ. Πρέπει να μαζέψει ένα σωρό στοιχεία, είναι μια διαδικασία μπερδεμένη, είναι και ανακριτική, είναι και διοικητική, είναι όλο αυτό το πράγμα. Στο τέλος λοιπόν μαζεύεις και φτιάχνεις ένα ντοσιά το οποίο λέγεται φάκελο καταστροφή. Υποτίθεται ότι μέσα στο φάκελο τη καταστροφή βρίσκει τα αίτια γιατί πήγαν τα πράγματα έτσι όπως πήγαν και μετά τα διορθώνει.